Δεύτερη παράνομη γεώτρηση στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αρχίζει το επόμενο διάστημα το Ιαβούς, σύμφωνα με τη Γενής ΑΦΑΚ, εφημερίδα η οποία απηχεί απευθείας στις θέσεις του Τούρκου Προέδρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μόλις ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες σε σεισμογραφικές έρευνες του Μπαρπαρό στα νότια της Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί γεώτρηση στο συγκεκριμένο τεμάχιο, όπου η κοινοπραξία των Total Kenny το 2018 είχε εντοπίσει το κοίτασμα Καλυψό. Μάλιστα, γίνεται λόγος ότι το Ιαβούς στις γεωτρητικές εργασίες που πραγματοποίησε τους προηγούμενους μήνες στο συγκεκριμένο τεμάχιο εντόπισε θαρρυντικά στοιχεία ύπαρξης κοιτάσματος φυσικού αερίου. Σήμερα το πλωτό γεωτρύπανο παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Τασουκτσού στη νότια Τουρκία. Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίκ Ντονμές σε συνέντευξη στην Χουριέτα ανέφερε ότι η χώρα του θα προχωρήσει γεωτρήσεις στις περιοχές που τον Μπαρπαρός και το Ρουτς Ρέις πραγματοποιούν έρευνες νοτίως της Κύπρου και νοτιοανατολικά της Κρήτης αντίστοιχα. Ενώ στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που η Άγκυρα διεξάγει, παρουσίασε το πρώτο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που σχεδιάζει να εντάξει τους επόμενους μήνες στο πλωστάσιο της. Οι εικόνες εστιάζουν στην Κύπρο και στο στόχαστρο οικονοπλικών συστημάτων βρίσκεται ελληνική φρεγάτα. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του σκάφους, αυτό θα συνδράμει τις προσπάθειες της Τουρκίας να υπερασπιστεί τη γαλάζια πατρίδα. Στον αντίποδα, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιεύει εικόνες από τα άδυτα της γαλλικής φρεγάτας Lafayette, η οποία τους τελευταίους μήνες περιπολεί ανοιχτά της Κύπρου. Μάλιστα, αναφέρει ότι η αποστολή του υπερσύγχρονου σκάφου στην περιοχή καταδεικνύει και στην πράξη την συμπαράταξη της Γαλλίας με την Κύπρο και την Ελλάδα απέναντι στις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας.